Κάτι που σε μεγάλο βαθμό έγινε με τη διάρκεια της ανάπλασης. Στην πορεία σίγουρα έγιναν και λάθη. Σίγουρα χρειάζονται και βελτιώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα. Η υποχρέωση των φορέων και απέτηση από αυτούς πρέπει να είναι όπως σταθούν συμπαραστάτες και αρρωγοί στις ενέργειες και πρωτοβουλίες που εσείς θα πάρετε και όχι το αντίθετο. Οι πρωτοβουλίες και βάσεις πρέπει να τίθενται από εσάς, γιατί εσείς γνωρίζετε περισσότερο από τον καθένα τι χρειάζεστε και για να μπορείτε να χαράζετε μια κοινή γραμμή. Για να αναδείξουμε την ανάγκη όπως αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να ξεκινούν από εσάς, ανατρέξαμε σε πρόσφατες προτάσεις που έγιναν από διάφορους φορείς για τη διαμόρφωση της περιοχής. Έχουμε βρει διάφορες προτάσεις, είτε δημοσιευμένες των τύπων, είτε σε ραδιοσταθμούς κτλ. Η πλειονότητα των οποίων ήταν ορθές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες ήταν διαφορετικές και αντικρουόμενες μεταξύ τους. Που στο τέλος της ημέρας το μόνο που κατάφερε ήταν να συγχύζουν το κοινό ως προς το τι θέλετε να κάνετε στο τέλος της ημέρας σε την περιοχή και ποιο χαρακτήρα θέλετε να τις δώσετε. Είμαστε σίγουροι ότι οι προτάσεις έγιναν καλόπιστα από τοπικούς φορείς, οι οποίοι αφού κραζόμενοι τις ανησυχίες σας ήθελαν πραγματικά να βοηθήσουν. Δυστυχώς όμως, επειδή δεν γίνονται συγκροτημένα, όχι μόνο δεν πετυχαίνουν τον σκοπό τους, αλλά πολλές φορές φέρουν και τα αντίθετα αποτελέσματα. Πρώτο βήμα αυτών των πρωτοβουλειών λοιπόν αποτελεί και η σημερινή παρουσίαση. Στόχος είναι, όπως με τα βήματα που προτείνονται, να αναδειχθεί ο προορισμός και να πείσουμε τους επισκέπτες, ντόπιους και ξένους, να έρθουν στην περιοχή. Να έρθουν και να γνωρίσουν τη νέα, ανανεωμένη μορφή της παλιάς Πάφου. Να έρθουν και να γνωρίσουν, να συναναστραφούν και να απολαύσουν τον καφέ τους με τους ντόπιους, να δουν την καθημερινότητα και την κουλτούρα τους, να επισκεφτούν τα μουσεία της περιοχής, να περιπλανηθούν στα στενά της σοκάκια, να δουν τη νέα αγορά που γίνεται και τα μικρά καταστήματα που ξανανοίγουν, να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα και αγνά υλικά, να πάρουν από την περιοχή τα αναμνηστικά τους δώρα, να ζήσουν τη ζεστασιά της παλιάς πόλης. Με μια φράση, να νιώσουν την εμπειρία της παλιάς πόλης. Καταρχήν, απολογούμε για το λόγο λόγω φωτός φαίνεται καθαρά η παρουσίαση, τα χρώματα κτλ. Προσπαθήσουμε όσο γίνεται. Λοιπόν, η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος ήταν να εξετάσουμε την παρούσα κατάσταση. Ο δεύτερος, να διαμορφώσουμε την ταυτότητα της περιοχής, το λεγόμενο branding, να βρούμε τρόπους προώθησης και να δούμε πώς εφαρμόζονται αυτές οι προτάσεις. Στο πρώτο στάδιο, θέλαμε να δούμε ποια η κατάσταση που επικρατεί σήμερα για να διαπιστώσουμε τις δυνάμεις και αδυναμίες του έργου. Επειδή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα την ανάλυσε νομίζω αρκετά ο Κυριακός, θα πω μόνο εντελώς επιγραμματικά τα κύρια σημεία. Ουσιαστικά υπήρξαν τρία σημαντικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία της περιοχής κατά την τελευταία πενταετία. Η οικονομική κρίση που έπληξε την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και έφερε τις τοπικές επιχειρήσεις στα όρια τους. Η λειτουργία του εμπορικού κέντρου στην καρδιά της τουριστικής περιοχής που συγκέντρωσε όλα τα μεγάλα καταστήματα και την αγοραστική κίνηση. Και τα εκτεταμένα έργα ανάπλασης που έγιναν στην περιοχή.